Το έργο του κύριου Ηλιόπουλου τιμά την τέχνη και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Θέλω να τονίσω ότι, όπως δείχνει το έργο αυτό, με το φως της Ελλάδας ανάβει ο φάρος της ελπίδας για όλους τους κατατρεγμένους του κόσμου. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Εμείς οι Έλληνες είμαστε πάντοτε μπροστάριδες στις αρχές και τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Άλλοι εταίροι μας έχουν ξεχάσει αυτές τις αρχές και αξίες που έχουν την απότερη καταγωγή τους στο ελληνικό πνεύμα, στον ελληνικό πολιτισμό. Εμείς, παρά τις δυσκολίες μας, παρά τα προβλήματά μας, συνειδητοποιημένοι Ευρωπαίοι, συνειδητοποιημένοι δημοκράτες κυρίως, αφιερώνουμε τούτο τον αγώνα όλων των λαών στον ανθρωπισμό, στην ειρήνη και στην αλληλεγγύη. Αυτή την ειρήνη, την αλληλεγγύη αποπνέει όλο το έργο του κ. Ηλιόπουλου. Τον ισχύω θερμά, γιατί μέσα στο έργο του είναι η ίδια η ψυχή του. Και αυτό δεν είναι λίγο. Δείχνει την ποιότητα του καλλιτέχνη. Συγχαρητήρια θερμά. Η έκθεση έχει θέμα τους πρόσφυγες. Έχει τον τρίτο μήνα της, έχει μπει στον τρίτο μήνα της με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και η επίσκεψη του πρόεδρου με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί είχε και παλιότερα δει δουλειά μου και τώρα σε πάρα πολύ δουλειά μου. Όταν λοιπόν έμαθα ότι θα έρθει στην έκθεσή μου, καταχάρηκα σαν να έκανα εγγένεια για δεύτερη φορά στην έκθεση. Επίσης η αναγνώριση από όλο το κοινό με συγκινεί, που βλέπω από μαθητές του νηπιαγωγείου μέχρι φοιτητές να δακρύζουν και να προβληματίζουν έντονα και να τους περνάει στην καρδιά τους όλο αυτό το δράμα των προσώπων που βλέπουν, που ατυχώς θα συνεχίσεται για πολύ καιρό ακόμα. Το μήνυμα της έκθεσης ποιο είναι? Να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, να θυμόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι και να σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο. Αυτοί καλώς ή κακώς ήρθαν στη χώρα μας. Από τη στιγμή που είναι εδώ, πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε σαν όμοιους με εμάς και να τους φροντίζουμε και να τους περιθάλπουμε όπως μπορούμε. Όπως αυτές οι γιαγιές στα νησιά επάνω του Βορείου Αιγαίου που λένε να τις τιμήσουν και με Νόμπελ, που δίνουν και την ψυχή τους ακόμα, από τα ελάχιστα που έχουν. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι άνθρωποι. Αυτό τα λέει όλα.